άντρας, αυτή τη στιγμή θα σου ερχόταν μια μπουνιά έτσι. Αν ήμουν άντρας, αυτή τη στιγμή θα σε είχα κάνει σάκο του μπόξ. Θα βάλω τον ένα μέσα στο σώμα του άλλου. Πώς λέγεστε? Κλέρι Χατζιανέστη. Εσείς? Γιάννης Δεσποτίδης. Να πάθει εγκεφαλικό στα καλά καθούμενα. Θα μπορώ πως δεν πάθαμε όλοι με τόσο βλακώδη νούμερα που έκανε. Γιατί σε ξέρεις τόσο πολύ? Καλά, μωρέ, ξέρω, μικρή. Καλημέρα. Ξέρω, να ξυρίζουμε. Εσύ πώς ήρθες έτσι? Θέλες πάλι καλά που ήρθα? Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κόσμια στάση που κρατήσατε χτες στο πάρκο. Τι τον θέλαμε το μάγο? Έλατε. Σε θέλω, μωρό. Όχι, Ιάκωβε. Τρελαίνω. Ιάκωβε, σταμάτα, μη. Πρόεδρε, δεν είναι σωστό αυτό? Τώρα κατάλαβα πως πήρες αυτή τη θέση στην εταιρεία. Όχι, τα φαινόμενα απατούν. Το όνειρο το έλεγε ξεκάθαρα. Ωχ, τι ήταν πια αυτό το όνειρο? Αλλαγές, πολύ μεγάλες και όχι για καλό. Φίλοι του είμαστε. Από τη Λιβαδιά. Δεν αισθάνομαι καλά. Και δεν μου λέτε, γιατρέ? Ο κύριος είναι καλά. Πείτε μου, θα ζήσει? Θα ζήσει? Τελικά πού καταλήξαμε? Ότι έχεις ωραία έπιπλα. Εγώ φταίω που μιλάω σοβαρά μαζί σου. Μόνος μου πρέπει να βρω τη λύση. Ωχ! Γιατί? Ο Μιχάλης. Να μην το ανοίξουμε. Δεν γίνεται. Θα έρθει να αφήσει τα κλειδιά της μηχανής. Αν δεν το ανοίξω θα πει με τα δικά του. Έχει δεύτερα. Πήγαινε. Έχεις παρέα? Ναι, κάτι έχω. Πάλι? Συγγνώμη, σου έφερα τα κλειδιά της μηχανής. Ποια είναι? Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έλα μέσα. Γεια. Να σας συστήσω, η Κλέρι είναι συνάδελφος από το γραφείο. Έλα. Θέλω να πω, πώς από εδώ? Έτσι τα έφερε η κατάρα. Γεια σου, Μιχάλη. Με ξέρεις? Μόνο να ξέρεις πόσο. Εννοεί από αυτά που τις έχω πει εγώ για σένα. Μάλιστα. Διέκοψα κάτι, είχατε κάποια συζήτηση? Τώρα που το λες, κάτι είχαμε. Τι είχαμε? Σούπα καλέ, υποθετικά μιλάμε. Γιατί να μην ρωτήσουμε τη γνώμη του ανθρώπου? Γεια σου, κύριε Διονύση. Καλώς το να. Πώς από εδώ? Είχα μια δουλίτσα δίπλα εδώ στην τράπεζα και είπα να περάσω να σε δω. Και καλά έκαλες. Να πάρω και μερικά λουλουδάκια. Ό,τι θέλει ο Φαέθον. Το μαγαζί δικό σου. Ευχαριστώ. Έχεις καιρό να περάσεις από το σπίτι, ρε Μπαγκάσα. Μας ξέχασες. Τώρα, κύριε Διονύση, τα ξέρεις. Αφού τρέχω όλη μέρα με τη δουλειά. Και εσύ σαν την Κλέρι όλο, Δουλειά. Τι να κάνουμε, αν δεν δουλέψουμε τώρα που είμαστε νέοι, πότε θα δουλέψουμε? Και πότε θα ζήσετε, βρε? Πότε θα ζήσετε, όταν θα γίνετε σαν και εμένα? Έχουμε καιρό. Τώρα όμως που το πες, πώς περάσαμε στη δεξίωση? Καλά, μεγαλείο. Ήμασταν αχτύπητο ζευγάρι. Εγώ με την κουστούμιά μου και η Κλέρι. Μια οπτασία, χάρμα οφθαλμών. Φαντάζομαι. Χρήμα ρε που δεν ήρθες. Δεν γινόταν, δεν ήμουν και πολύ καλά. Αυτά είναι πολύ ωραία. Και η Κλέρι, από προχθές είναι κάπως. Τσάφαγε κάτι και θα την πείραξε. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε? Τι να σου πω, βρε παιδί μου. Να. Είναι όλο μέσα στα νεύρα. Μου μιλάει περίεργα. Σαν να είναι άλλος άνθρωπος. Άλλος. Μην την παρεξηγείς, μωρέ. Δεν την ξέρεις. Επειδή την ξέρω, στο λέω. Πρώτη φορά τη βλέπω να φέρεται έτσι. Φοβάμαι μη τη συνέβη κάτι. Τι είναι, ρε παιδιά, πείτε. Ναι. Πώς να σου το πω τώρα. Πες πως είσαι γιατρός. Τι γιατρός? Μάλλον ψυχίατρος. Ναι, λοιπόν. Και έρχονται δύο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Γνωστοί, θα τους ήξερα. Ωραία, Μιχάλη. Γνωστοί θέλεις, εντάξει, γνωστοί. Ο Γκλέτσος και η Μαστροκώστα. Αρχίζει και έχει ενδιαφέρον. Και πού να ακούσει και το παρακάτω. Και σου λένε, λοιπόν, ότι... Και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, μπήκε ο ένας στο σώμα του άλλου.
Όχι έτσι, μωρέ. Αλλά. Αλλά κυριολεκτικά. Αλλάξανε σώματα. Μπήκε ο Γκλέτσος στο σώμα της Μαστροκώστα και η Μαστροκώστα στο σώμα του Γκλέτσου. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί. Δεν χωράει. Υποθετικά μιλάμε. Πες ότι χωράει. Άντε και το λέω λοιπόν. Θα τους πίστευες. Όχι. Το βλέπεις. Εκτός. Ναι. Ναι. Υποθετική δεν είναι η ερώτηση. Ας πούμε υποθετικά ναι, θα τους πίστευα. Μπράβο. Και τι θα τους συμβούλευες να κάνουν για να ξαναλλάξουν αυτό που πάθανε. Α, δεν το θέλανε. Όχι. Όπως το πάθανε να το ξεπάθουνε. Πώς υποτίθεται ότι έγινε αυτό. Τους άλλαξε ένας μάγος υπνοτιστής καλή του ώρα. Και μετά πέθανε κακή του ώρα. Τότε πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι θα μείνουν έτσι. Τώρα μας τα έκανες. Ή... Ναι. Ναι. Να βρουν άλλο υπνοτιστή ρε παιδιά. Καλό. Μπράβο ρε συγκολητέ. Του. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί. Έλατε. Τι είναι ρε παιδιά. Το βρήκα και κερδίζω κάτι. Την εκτίμησή μας. Και τώρα να σου πω δεν... Ναι, Μιχάλη. Οκ, την κάνω. Για τα κλειδιά πέρασα. Θα έρθεις το βράδυ. Δεν πιστεύω να ξέχασες την σήμερα. Όχι βέβαια. Όχι καλέ, τι να ξεχάσει. Εδώ πέρα πριν μπεις, μου έλεγε για τα γενέθλιά σου. Είπα κι εγώ. Έλα και εσύ Κλέρι, εντάξει. Τι, εγώ δεν θα έρθω. Γεια. Γεια. Κύριε Διονύση. Έλα βρε ουράνιτσα. Γιατί άργησες σήμερα. Δεν χτυπάω και κάρτα κύριε Διονύση. Είπαμε πηγαίνοντας για το σπίτι θα περάσω. Αξιμέρωτα έφυγε σήμερα. Και στο τηλέφωνο δεν την άκουσα καθόλου καλά, το ξέρεις. Το ξέρω. Μου τα είπες. Τρεις φορές από το πρωί. Πατέραστης είμαι. Να μην ανησυχώ για το κοριτσάκι μου. Ποιο κοριτσάκι σου μωρέ. 30 χρονών γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να τη έτυχε κάποια δουλειά. Θα το ήξερα. Αμάν και Διονύση, εσύ δεν είσαι Ανθοπόλης, η κρυφή κάμερα του Ευαγγελάτου είσαι. Εσύ λες κρυάδες, αλλά εμένα με έχουν ζώσει τα φίδια. Κάτι συμβαίνει στο παιδί μου. Τώρα που το λες, κάπως μου φάνηκε σήμερα. Να το, να το. Κάτι μου κρύβεις, ουρανίτσα. Ναι, τα χρόνια μου. Και για να αποφεύγεις να απαντήσεις, κάτι συμβαίνει. Δεν μου λες. Στη δουλειά όλα καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια νευρικότητα. Αλλά μάλλον θα αρπάχτηκε πάλι με τον ξινό. Ποτέ του δεν τη χώναψε. Ναι, γιατί δικιά μας πάει πίσω. Συνέχεια εκεί, να τον τζιγκλάει. Και καλά του κάνει. Mm. Πού θα πάει, θα τη βρω την άκρη. Δεν μου λες. Εάν φύγει το βράδυ, να σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις. Όχι. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη σήμερα. Όλο από αναβολή σε αναβολή μου το πας, Καλά. Ας φύγει και βλέπουμε. Λοιπόν, πάω τώρα γιατί έχω μια πείνα που δεν σε βλέπω. Να πας στο καλό, να φας να καρδαμώσεις. Για να σου έρθω έτοιμη. Θα μου έρθει. Ειδικός του υπνοτισμούς, μάλιστα. Όχι, είναι κάτι πιο ιδιαίτερο. Θα τα πούμε από κοντά. Οκ, τα λέμε αύριο από κοντά. Ευχαριστώ. Τι σου είπα. Θα πάμε εκεί και σε δύο λεπτά θα μας έχει αλλάξει. Με δουλεύεις. Ναι, ρε Δεσποτίδη. Τι θέλεις να μου πει δηλαδή. Ξέρει τι τον θέλουμε. Ας ελπίσουμε να μην είναι κανένας απατεώνας. Τι κάθεσαι εσύ. Δεν πας σπίτι. Σιγά σιγά να ετοιμάζεσαι. Ναι. Έχουμε και το δείπνο βλέπεις. Με το βούλι. Μπορείς να μην ειρωνεύεσαι το δεσμό μου. Κανόνισε κακομοίρα να μου τα καταστρέψεις όλα. Πειράζει να πάω έτσι. Κατάλαβα. Πειράζει. Και τι να κάνω μωρέ στο σπίτι σου, μήπως ξέρω και τι να βάλω. Ρώτα τον μπαμπά μου, ξέρει αυτός. Καλά δεν τρέπεσαι. Κοντζά μου γαϊδούρα σε δίνει ακόμα ο μπαμπά σου. Το ρωτάω γιατί είναι καλόγουστος. Δεν μπορώ να το βγάλω πέρα με τον μπαμπά σου. Τι άχρηστος Θεέ μου. Εντάξει θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να τον δω και λίγο, τον πεθύμισε. Σε μία μέρα. Ναι, θέλεις κάτι. Τι θα του πούμε δεν ξέρω. Μωρέ, πάμε τώρα να φύγουμε και κάτι θα σκεφτούμε να το πούμε στον δρόμο. Άντε, σήκω.
είχες. Αμάμβρε κοριτσάκι μου, μου κόψες το αίμα. Αν συνεχίσεις έτσι, στο λέω. Θα με χάσεις πολύ γρήγορα. Ακόμα να συνηθίσεις το στυλ μου, φάτα. Έλα που δεν συνηθίζεται το άτιμο. Δεν μου απάντησες όμως. Να, έχω ένα ραντεβού. Επαγγελματικό. Τι άλλο θα ήταν βέβαια. Γιατί? Δεν θα μπορούσα να έχω άλλο ραντεβού. Να σε καλά, φάτα, με έκανες και γέλασα. Και με ποιον έχεις ραντεβού? Με κάτι Ιαπωνέζους επιχειρηματίες. Να έρθω μαζί σου. Τι να έρθεις να κάνεις, θα βαρεθείς. Δεν θα πάτε πουθενά με το Γιάννη? Δεν με πήρε τηλέφωνο. Πάρε εσύ. Όχι δα, θα βρω κάτι άλλο να κάνω. Τι άλλο θα κάνεις? Θα πάω σε ένα σπα να χαλαρώσω. Τέτοια ώρα? Η φίλη μου η Βίβιαν μου έχει πει και ένα πολύ προχωρημένο που κλείνει αργά. Να πας και να περάσεις καλά. Εμένα μη με περιμένεις για δείπνο. Θα φάω... Σούσι με τους Ιαπωνέζους, ξέρω. Ναι, έβγε. Παρακαλώ. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ? Τι ακριβώς θα θέλετε? Άσε Λουκία. Η κυρία είναι δική μου περίπτωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς θα μπορούσαμε να σας φανούμε χρήσιμοι? Μια φίλη μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σας. Καλώς ήρθες. Ελπίζω να μην τη διαψεύσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα ένα σπα για τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, το σώμα μου. Ήρθατε στον κατάλληλο άνθρωπο. Πριν περάσουμε μέσα, θα θέλατε να σας προσφέρουμε κάτι? Ένα ποτήρι σαμπάνια. Σαμπάνια? Σαμπάνια. Γιατί όχι? Ένα ποτήρι σαμπάνια. Σε κανέναν. Όταν λέω σε κανέναν, το εννοώ. Εμπιστοσύνη, πουθενά? Όχι και πουθενά. Άντε στους πολύ καλούς φίλους, αλλά και αυτοί πώς είναι? Δεν θεωρώ και πολύ σημαντική τη φιλία. Εγώ πάλι το αντίθετο. Είμαι της γνώμης ότι μια σωστή σχέση μπορεί να σου καλύψει όλες σου τις ανάγκες. Ποτέ σε μια σχέση δεν μπορείς να επαναπαυθείς. Εκεί που νομίζω ότι ο άλλος είναι δικό σου, σου φοράει το κέρατο μέχρι να πεις κείμινο. Καλά τώρα, τα παραλέτε κύριε Φαέθωνα. Δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Αχ, βρελίδα μου. Ας αφήσουμε αυτούς τους πληθυντικούς. Πώς θα χαλαρώσεις αν δεν νιώσεις μαζί μου οικεία? Όπως θέλεις. Λοιπόν, τι λέγαμε? Εσύ έλεγες ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη στους άντρες. Δεν το είπα και έτσι ακριβώς. Λάθος κατάλαβα. Είπα ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στο τέρι σου. Μπορεί να ακούγεται λίγο δογματικό, αλλά δυστυχώς είναι μεγάλη αλήθεια. Διαφωνώ. Φαίνεται θα έχεις βρει τον ιδανικό σύντροφο. Ναι. Μπράβο. Οι ιδανικοί σπανίζουν, ξέρεις. Ίσως είμαι τυχερή. Ή ίσως δεν ζητάς πολλά. Το αντίθετο. Δεν είμαι από τις γυναίκες που αρκούνται στα λίγα. Σαμπάνια. Δηλαδή, πάντα τα ήθελες όλα. Ναι, γιατί? Πού είναι το κακό? Από μικρή έχω μάθει να παίρνω πάντα αυτό που θέλω. Έτσι έγινε και με τον... Τον αρβανιαστικό μου, ναι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω. Επιλογή? Λίδα μου, εδώ μιλάμε για τον άντρα που θα παντρευτείς. Όχι για φόρεμα στις εκτόσεις. Δεν ψωνίζω στις εκτόσεις. Με ενοχλεί πολυκοσμία. Εννοώ ότι... Δεν πειράζει, άσου. Πες μου, γιατί? Μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου. Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή? Συμβουλή? Τέλος πάντων, γιατί όχι? Τίποτα μην θεωρείς δεδομένο. Δηλαδή? Αν όντως πας καλά με αυτόν τον άνθρωπο, κοίταξε να τον κρατήσεις. Οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Τι δουλειά? Πυλοφόροι και μυστροί. Να μην αφήσεις τη φλόγα να σβήσει. Ποιο τρόπο? Να επινοείς συνεχώς καινούρια πράγματα. Για να τον κρατάς σε εγρήγορση. Έτσι δεν θα βαριέσαι κι εσύ. Κουραστικό ακούγεται. Και προπάντων να γνωρίζεις κάθε του κίνηση. Ας πούμε τώρα ο δικός σου ξέρεις που είναι και τι κάνει. Αυτό θα βάλεις. Κάνω παντελόνι, μωρέ, δεν έχεις κι αυτό? Παντελόνι. Τι έπαθες, παιδάκι μου? Φακές καθάρισα. Τι θέλει αυτός εδώ? Μην ανησυχείς, κύριε Διονύση, ήρθα να βοηθήσω την Κλέρη να... Και ποιος σε ρώτησε εσένα? Να σου πω, κύριε Διονύση, έχουμε δουλειά. Να το πάλι το κύριε Διονύση.